στα χέρια μου δύο ακόμα σελίδες να διαβάσω. Μια κουβέντα που είχαμε πριν με την κυρία Λικιώνη. Με έκανε να αλλάξω γνώμη. Οπότε δεν θα πω τίποτα άλλο. Ό,τι είχα να πω, τα έχουν πει άλλοι πολύ καλύτερα. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος γράφει καλά, αν δεν είναι ένας καλός άνθρωπος. Οπότε εγώ θα μιλήσω, θα γκρινιάξει βέβαια, ένα μήνα θα γκρινιάζει για αυτό που θα κάνω, δεν πειράζει. Θα σας πω εγώ πώς γνώρισα το Μάικη και ποιος είναι ο Μάικης μέσα από τα δικά μου μάτια. Όταν ήρθε στα χέρια μου το βιβλίο του Άλλου Έρωτος, δεν τον ήξερα, δεν ήξερα ούτε στο πρόσωπο πώς είναι. Το διάβασα. Φαντάστηκα τον άνθρωπο την ώρα που το έγραφε, τον ένιωθα. Αυτά τα περίεργα το μαγικά που λέγαμε πριν, κύριο Παδάκη, που λέμε. Και που δεν είμαι τελικά τρελή. Και έκατσα και έγραψα κάποιες κουβέντες. Του έστειλα την κριτική, κύριε Ρουσουμάνη, που μπορώ, μου επιτρέπετε να ανεβάσω την άποψή μου. Προς τη μήνυ του μου είπε, δεν αφορά τι έγραψες, μπορείς να γράψεις ό,τι σου άρεσε, είναι δική σου. Όχι, λέω, σας το στείλω να ξέρετε, θα το δημοσιεύσω. Το διαβάζει, περιμένω με αγωνία, διαβάζει, φεύγει, για. Περιμένω, γράφει, λέω, τώρα θα με σε χτυρίσει. Πρώτη φορά εγώ έκανα απόπειρα να γράψω για το βιβλίο. Απλή αναγνώστη. Το τηλέφωνο σου μου λέει, όχι, λοιπόν, θα με ξεχέσει. Πήγα το τηλέφωνο και μου λέει, μεθαύριο, και δεν λέω ψέματα, είναι έτσι όπως τα λέω. Μεθαύριο παρουσιάζω το βιβλίο, θέλω να το παρουσιάσεις εσύ. Εγώ, τι δουλειά μου να παρουσιάζει, του λέω. Εγώ απλά διαβάζω και μ' αρέσει γιατί μεγάλωσα μες στα βιβλία. Έτσι με γνώρισε. Πήγα και το έκανα και το παρουσίασα. Μετά έγινε φίλος, μετά έγινε οικογένεια, τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει γίνει. Στις αρχές λοιπόν, κάποια στιγμή, ένα πρωινό, αφού αποκτήσει θάρρος και με έπαιρνε τηλέφωνο, βράδυ, πρωί, ό,τι ώρα να είναι, του σωμάνε, σε παίρνω να σηκώσω. Μην γελάς, Μάικη, αλήθεια λέω. Και τα παιδιά μου κοιμάμαι στον μπάνιο, τουαλέτα, τρέχω, μαμά, Μάικη. Τι να κάνω κι εγώ, Μάικη. Να το σκοπεί το γέλιο. Πρωί, 7:30, γούρο ξημένη. Τι είναι ρε Μάικη στον ύπνο σου. Έτρεμε, τον ένιωσα, παιδιά, που έτρεμε. Πολύ χαρούμενος μου λέει, δεν ξέρεις τι έκανα μόλις τώρα. Λέω, τι έκανες. Αυτές το βράδυ μου λέει πως στα δικαστήρια, θα το πω. Και είδα, είδα στη γωνία λέει που κοιμόταν ένας άστεγος και δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Πήρα την πιο αγαπημένη μου κουβέρνα, δώρο φίλου καρδιακό και δυο τσάντες και τα έφερα. Και είχα αγωνία λέει, μην τον ξυπνήσω και καταλάβει ο τάδος. Κοιμόταν λέει εκεί το σκέπασα, άφησα τα και γλυκά του είχε σπάει. Yeah. Και μια κούτα γλυκά. Πώς δεν είχε. Ο Μάικης ήταν η αιτία επίσης που ασχολήθηκα με τις πρόσφυγες και πήγα στην Ιδωμένη. Ο Μάικης πήγαινε, ανέβαινε με το σκούφο του, να μην τον αναγνωρίσουν. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να το κοινωνήσουμε αυτό. Όχι για να προβληθεί ο Μάικης, αλλά για να δουν οι άνθρωποι ότι η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει με το ποιο είμαι, τι είμαι. Έτσι ξεκίνησα να πηγαίνουμε στην Ιδωμένη. Έχουμε ζήσει συγκλονιστικές στιγμές με τον Μάικη. Τον έχω δει να κλαίει, τον έχω δει να καταραίει. Είναι ένα παιδί, όπως είπες. Ένα παιδί, μια άγνωστη ψυχή. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και μου έλεγε γράφει έτσι. Δεν θα το χάσει ποτέ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους μου που είναι σήμερα.